Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε που αφήσατε τις ανέσεις σας και ήρθατε εδώ να αντλήσετε ωφέλιμα πράγματα που θα ακούσουμε απόψε. Όπως ξέρετε λοιπόν απόψε, η Σχολή Γονέων της Ενορίας μας πραγματοποιεί για άλλη μια φορά μια ομιλία που όπως και τις άλλες αντλήσαμε πολλά θετικά στοιχεία και απόψε ακόμα περισσότερα. Είναι το θέμα τέτοιο. Θα λέγαμε κοσμοσωτήριο. Και έχουμε τη χαρά απόψε η Ενορία μας να φιλοξενεί έναν υπέροχο άνθρωπο πρώτα. Ένα καθηγητή, θεολόγο και φιλόσοφο. Έναν άνθρωπο. Όταν λέμε άνθρωπο, άνθρωπο. Και έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ίδιο, γιατί υπήρξε μαθητής του. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε συγκινούμε. Πάρα πολύ συγκινούμε, ειλικρινά σας το λέω. Όταν ήμουν στην ηλικία των 12-13 ετών, είχα την τύχη, γιατί σήμερα πρέπει να έχεις τύχη, να συναντήσεις καλούς ανθρώπους πρώτα-πρώτα. Αλλά και έναν υπέροχο καθηγητή, χριστιανό, ορθόδοξο χριστιανό καθηγητή, ο οποίος και μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει στάση ζωής. Όχι κατά το πώς φυσάει ο άνεμος. Ο ίδιος, ο κύριος Αδάμ, ο ίδιος. Και να μην πούμε και, να πούμε και το άλλο, ότι σήμερα που είμαι ιερέας, κατά το 1/3 το φίλο στον ίδιο. Τώρα γιατί να το πω αυτό τώρα. Θα το πούμε πιο μετά. Και είναι λίγο έτσι αστείο, αλλά έχει τη σημασία γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν την τιμή και τη συγκίνηση, όσοι το γνωρίζουν τον κύριο Αδάμ, να τον φιλοξενούμε ανάμεσά μας. Να μας αναπτύξει ένα θέμα σοβαρό. Γιατί εσαρκώθη ο Λόγος του Θεού. Είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό και για τον καθένα από εμάς, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί εσαρκώθη ο Λόγος του Θεού. Την απάντηση θα τη λάβουμε εντός ολίγου. Μόνο πρέπει να σας πω δύο λόγια παραπάνω, γιατί μερικοί το βλέπετε για πρώτη φορά τον κύριο Αδάμ. Ο κύριος Αδάμ κατέγεται από τον Κοροπή, γεννήθηκε στον Κοροπή, μεγάλωσε στον Κοροπή, σπούδασε τα πρώτα γράμματα που λέμε της κατωτέρας και μέσης εκπαίδευσης στον Κοροπή και συνεχεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σπούδασε την θεολογία και την φιλοσοφία. Στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι διορίστηκε ως εκπαιδευτικός στη μέση εκπαίδευση. Υπηρέτησε δύο θεολόγους και φιλόλογους στο Μαρκόπουλο περίπου το 66-67 κάπου εκεί. Στην Κερατέα, στα Καλύβια και αλλού. Και τέλος διετέλεσε και λυχιάρχη στο Λύκειο του Κοροπίου. Τον ευχαριστούμε καταρχήν που με πολύ προθυμία απριόρι που λέμε, δέχτηκε αμέσως να είναι ο ομιλητής της αποσυνής βραδιάς. Τον ευχαριστούμε και τον παρακαλώ θερμώς να έρθει εδώ στο βήμα και με τη βοήθεια του Θεού να μας αναπτύξει τα όσα έχει να μας πει. Στη συνέχεια, στο πέρας της ομιλίας, έχει υπάρχει ένα κέρασμα εκεί από κάτω, μπορείτε να θέσετε ερωτήματα και εσείς με το... Όλοι μπορεί να έχετε ερωτήματα. Μπορείτε να θέσετε ερωτήματα λοιπόν στον κύριο Αδάμ και να σας απαντήσει και έτσι να φύγουμε από εδώ με τη βοήθεια του Θεού περισσότερο ωφελημένοι. Πάντως και το θέμα και ο μελητής
επειδή το ήθελε ο Θεός, είναι υπέροχα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Μαρκόπουλο και ευχόμεθα εκ πρωινού και καλές γιορτές. Λοιπόν, θέλετε από εκεί, θέλετε από εκεί, όπως θέλετε. Όχι, εκεί θα πάω. Πάμε για να... Καλύτερα. Καλώς σας ήρθα. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ. Αισθάνομαι όπως και ο πατήρ Ιωάννης, ακριβώς τα ίδια συναισθήματα να με πλημμυρίζουν. Ζω την οικία των 30 ετών που ήμουν εδώ όταν ήμουν καθηγητής, στη στιγμή αυτή. Και πιο μικρός. Ναι, αυτή την ηλικία ζω. Γιατί τότε ήμουν παλικάρι. Και πέρασαν από τα Θρανία, ίσως να είναι και εδώ μαθήτριας μου, ίσως να είναι μαθήτριας μου στο μέσα, γιατί κάποια φαρμακοποιός, κάποια ιατρός, κάποιοι άλλοι υπήρξαν μαθητές μου. Και γι' αυτό το λόγο επιπλέον αισθάνομαι συγκίνηση. Επιπλέον δε, ο πατέρ Ιωάννης από την πολλή αγάπη, να με συγχωρέσει, υπερέβαλε την πραγματικότητα γύρω από τον εαυτό μου. Είναι η αγάπη που αισθάνεται και είπε περισσότερα από αυτά και δεν είναι αυτά που είπε. Σωστά. Λοιπόν, τα καλά που είπε. Λοιπόν, λοιπόν το γεγονός της γεννήσεως είναι το α, το κεφαλαίο της χριστιανικής μας ζωής, όχι της προσωπικής, αλλά της παγκόσμιας χριστιανικής ζωής. Έτσι υπόθηκε και προηγουμένως. Και πρόλαβε ο πατέρ Ιωάννης και μου είπε, χωρίς αυτό, ανθρωπότης, ίσον χωρίς σωτηρία. Ίσον χωρίς σωτηρία. Ίσως τα ακούσουμε στη συνέχεια παρακάτω. Είναι το μεγαλύτερο γέννης του Κυρίου και το καταπληκτικότερο γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας. Τι να πει η ιστορία, τι να πει η ιστορία όταν ο ουρανός λέει «Τι θαυμάζεις Μαριάν, γιατί έχεις απορίες Μαριάν Παναγία» και στη συνέχεια λέει «Τι εκθαμβήσε το ενσύ, γιατί σε πιάνει θάμβος, γιατί σε πιάνει ζάλι». Η Παναγία απορεί. Βέβαια, η ιστορία σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο, καταγράφει. Και ξέρετε κάτι. 100 π.Χ. 80 π.Χ. 50 π.Χ. 10 π.Χ. 5 stop. Το 5 η παρουσία του Χριστού το έκανε ένα αυτομάτως. Κόπηκε και σταμάτησε η ιστορία και είπε αυτός που πάτησε τη γη μου είπε να αλλάξω νούμερο, να το 5 να το πω ένα μετά Χριστό. Έτσι εγώ γέννη είναι. Έτσι. Έτσι. Και κοιτάξτε κάτι, η ιστορία του κόσμου λέει 2011 μετά Χριστό. Ούτε μετά του τάδε, ούτε μετά του τάδε, μετά του τάδε. Ποια αόρατη δύναμη επενέργησε ώστε να πάρει το όνομα του η ιστορία. Απάντηση,
Η απάντηση είναι αυτόματη. Ήθελε και έγινε. Και πήρε το όνομά του γιατί είναι πάνω από την ιστορία, μέσα στην ιστορία και υπέρ την ιστορία. Αφού λοιπόν είναι αυτός που δίνει το νου και γράφονται όλα, έδωσε το νου και το όνομα 1, 2, 3, 2011 μετά Χριστόν. Άρα η παγκόσμια ιστορία υποκλίνεται, προσκυνάει μπροστά στο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδώ κάτι μου λέει μέσα μου να εκφραστώ και να πω ελεύθερα όσα αόρατα βρώμικα χέρια και βρώμικα μυαλά επιχειρήσουν να τα βάλουν με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, συνθλαστήσονται. Λέει αυτός ο Χριστός, δηλαδή το πρόσωπό του, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Όταν επιπέσει επ' αυτού, όποιος πέσει επάνω σε αυτό το λίθο, τον ακρογωνιαίο, πώς το λέμε εμείς το ακρογωνιαίο, αλλιώς το λέμε βάση γωνία για στιγμή το σπίτι. Θα γίνει σκόνη, λέει. Ακρογωνιαίος λίθος. Ναι, συνθλαστήσονται αυτοί που θα επιπέσουν. Μου λέει κάποιος μόλις προηγουμένως, και το βλέπω από τα παιδιά του σχολείου. Το νηπιαγωγείο έρχεται το παιδάκι σπίτι. Παππού, σήμερα η γιορτή του νερού. Αύριο γιορτή, το δέντρο μου φέρνει. Μετά μου φέρνει η γιορτή του αέρα. Και λέω, αυτή η συγχορδία, ναι, αυτή η συγχορδία των βλαμμένων που θέλουν να υποσκάψουν τα θεμέλια της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού, είναι βλαμμένοι. Αυτοί συνθλαστήσονται. Έρχεται η ώρα τους. Έρχεται η ώρα τους. Ναι, ήρθε η ώρα, λέει, και σωστά το είπε. Λοιπόν, μοναδικό το γεγονός της γεννήσεως και ανεπανάληπτο, αλλά και σωτηριώδες. Κλείνει μέσα ό,τι χρειάζεται η ανθρώπινη ψυχή, κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θα μου επιτρέψετε, το έχω διαβάσει, όπως το έχω καταγράψει στη μνήμη μου, ένα γεγονός που έχει γίνει, να το εκθέσω. Πριν από 200 περίπου 30 χρόνια, ένας στη Μεγάλη Ρωσία, στην Ενωμένη Ρωσία, ένας ζητιάνος, μία νύχτα χειμωνιάτικη, χτύπαγε τις πόρτες. Μία, άλλη. Το κρύο τσουπτερό, το χιόνι έπεφτε πυκνό. Κανένας δεν του άνοιγε. Πέρασε πολλές πόλεις και πολλά χωριά. Κάπου κουράστηκε να χτυπάει και είπε, ας χτυπήσω και εδώ. Χτυπάει την πόρτα, ήταν νύχτα, όπως είπαμε, ήταν μία καλύβη φτωχική. Ανοίγει την πόρτα ένας κύριος που είχε 6 παιδιά και περίμενε το 7ο τη νύχτα εκείνη. Περάστε μέσα, του λέει. Βλέπετε, αυτός που πονάει, αυτός που πεινάει, αυτός που διψάει, καταλαβαίνει το φτωχό. Τον υποδέχεται, τον ζεσταίνει, του δίνει να φάει, τον βάζει να κοιμηθεί. Τη νύχτα εκείνη όμως η γυναίκα του γέννησε και υποχρεωτικά ξύπνησε ο άνθρωπος. Είδε το γεγονός, το έζησε, παίρνει στο χέρι το νεογέννητο και το ευλογεί
αυτό το παιδί θα φέρει την ευτυχία στο σπίτι αυτό. Το πρωί ευχαρίστησε, σηκώθηκε ο ζητιάνος και έφυγε. Δεν έμεινε απλήρωτος ο φιλόξενος άνθρωπος αυτός. Μετά από μερικές μέρες σταματάει μία άμαξα έξω από το σπίτι. Γεμάτη δώρα. Ξέρετε ποιος ήταν ο ζητιάνος? Θα σας το πω. Ξέρετε ποιος ήταν ο ζητιάνος? Το παραλαμβάνω. Ξέρετε ποιος ήταν? Ο Ιβάν ο Τρομερός, ο αυτοκράτορας Πασών των Ρωσιών. Έστειλε την άμαξα, γεμάτη δώρα, και του λέει πάρε και αυτά τα χρήματα. Και θα κρεμίσει την καλύβα και θα χτίσεις ένα ωραίο σπίτι και θα γράψεις. Α, με συγχωρείτε, κατεπλάγει ο φτωχός άνθρωπος όταν του είπε, εδώ ποιο φιλοξένησες? Λέει ένα ζητιάνο. Όχι, του λέει, τον Ιβάν τον Τρομερό φιλοξένησε εδώ μέσα, του λέει. Πάρτα, του λέει, τα λεπτά, χτίσε το σπίτι και γράψε. Εδώ κοιμήθηκε μια νύχτα ο Ιβάν ο Τρομερός, ο αυτοκράτορας Πασών των Ρωσιών. Φιλοξενήθηκε ο αυτοκράτορας Πασών των Ρωσιών. Πέταξε, λέει, τα ρούχα τα αυτοκρατορικά, φόρεσε του ζητιάνου του γύφτου τα ρούχα, πήρε μια μαγκούρα και ήθελε να δει αν υπάρχει φιλάνθρωπος στην επικράτειά του. Και τον βρήκε στον άνθρωπο με τα 7 παιδιά. Πέταξε τα αυτοκρατορικά ρούχα. Μας έκανε ή μας κάνει σε όλους εντύπωση. Από ψηλά κατέβηκε ο Χριστός. Είναι βασιλιάς ή δεν είναι ο Χριστός? Και τι βασιλιάς? Μήπως ενός μικρού παλατιού? Μήπως της γης με όλα τα αγαθά? Μήπως του ηλίου, της σελήνης, των γαλαξιών κλπ? Σύμπαντος κόσμου βασιλιάς. Ο Χριούλη βασιλιάδες. Θεός ο Κύριος μας, βασιλιάς των βασιλέων. Βασιλιάς των βασιλέων. Ξεντήθηκε, παρακαλώ, ξεντήθηκε, έβγαλε και εκείνος τα ρούχα του. Ντύθηκε ζητιάνος. Ζητιάνος δεν ντύθηκε? Και τι έκανε, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Πήγε με τους γονείς να απογραφεί στη Βιθλέμ. Χτύπησε εδώ, χτύπησε εκεί, χτύπησε εκεί. Κανένας δεν του άνοιξε. Όχι ένας που είχε παιδιά ή αυτά, κανένας δεν του άνοιξε. Φύγε, είσαι άγνωστος, είσαι ξένος. Ήταν αυτός που έντυσε τη γη με τα λουλούδια, αυτός που ποτίζει τη γη με το νερό, αυτό που φωτίζει τον ήλιο και ζουν όλα τα όντα, αυτό που δίνει τον αέρα και το οξυγόνο, αυτός δεν έτυχε να βρει ούτε μία καλύβη όπως βρήκε ο Ιβάν ο Τρομερός. Ντύθηκε, λέει ο Χρυσόστομος, το δικό μου το σώμα, το δικό σου το σώμα, το δικό του το σώμα. Γιατί τον ντύθηκε το δικό μου το σώμα? Γιατί το ντύθηκε το δικό μου το σώμα? Γιατί, λέει, ισχύει σε αυτή την περίπτωση, στο γιατί, ο νόμος του πάρε και δώσε. Του πάρε και δώσε. Παραδείγματος χάρη, μου δανείζεται το σώμα μου, το δανείστηκε, λέει, εσδε λέει η Εκκλησία μας, εσδε λέει το Ευαγγέλιο. Ναι. Το δανείστηκε, το πήρε δικό του, το δικό μου σώμα,
για να του δώσει το Πνεύμα του Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιο, έτσι είναι. Για να το σώσει, για να το πάρει από τη χαμοζωή και να το βάλει στο βασίλειό του ψηλά. Έγινε άνθρωπος χωρίς να ζημιωθεί η θεότητά του και πήρε τον άνθρωπο και τον ανέβασε ψηλά. Από φιλανθρωπία, αυτό λέγεται θεία οικονομία, θεία οικονομία, τον ανέβασε ψηλά. Τώρα, η καλή μας η Παναγία που μας σκεπάζει όλους από τα επερχόμενα δεινά, η καλή μας η Παναγία πρόσφερε στον Κύριο ένα πάναγνο σώμα, ένα πάναγνο σώμα. Δοχείο καθαρό, κάπου το λέει Ανθρωπάριο που νομίζω, δοχείο καθαρό. Λέει πήρε ο Θεός, πήρε ο Θεός υλικό και κατασκεύασε ένα δοχείο καθαρό. Και αυτό είναι η Παναγία. Και από την άλλη μεριά γεννήθηκε ο Υιός του γεννήθηκε, του Θεού Πατέρα μας. Και έγινε άνθρωπος όπως Αυτός ήθελε. Όπως ήθελε ο Θεός. Δεν ακολούθησε το δρόμο της γένας της ανθρώπινης. Ο δρόμος της γένας της ανθρώπινης λέει παντρεύεται ο άντρας, παίρνει τη γυναίκα, γεννιόνται παιδιά. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εδώ έχουμε παρθενία, έχουμε και γένα. Έχουμε παιδί χωρίς πατέρα, επίγειο. Δεν υπάρχει πατέρας επίγειος εδώ, είναι απάτο. Απάτο. Πατέρα έχει ουράνιο, εκεί είναι αμύτο. Αμύτο, ναι. Εκεί δεν έχει μητέρα. Όποιος πει κάτι άλλο βλαστημάει, είναι αντίχριστος. Πήρε λοιπόν την Παναγία μας, έκανε το δοχείο, έφτιαξε και τον άνθρωπο ο πατέρας από το δικό μας υλικό, το δικό μας υλικό. Μου κάνει εντύπωση εκείνο το πράγμα που διάβασε το έργο στο Άστομο, γιατί ό,τι ακούτε δεν είναι δικό μου. Μη πλανάστε, εγώ δεν είμαι αυτός που είπε ο παπάς. Ναι, έχω διάβασε τον έργο στο Άστομο. Από εκεί τα έχω παρμένα και από αλλού. Γιατί με πήρε η ξάδελφη εδώ πέρα τηλέφωνο ένα καλοκαιριάτικο πριν τρεις μήνες και μου είπε, από τότε δεν σταμάτησα η μέρα να φέρω βότε το υλικό. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει ο Άγιος Παΐσιος, τον Αγίον τη ζωή δεν τη μελετάμε. Δεν διαβάζεται. Κάτι λέει χύνεται από το ποτήρι της αγιοσύνης έξω και αυτό που χύνεται εμείς βλέπουμε. Όχι αυτό που ζει ο Άγιος. Και εμείς τώρα εδώ πάμε να περιγράψουμε παππούλι μου τι, τη γέννηση του Κυρίου. Το αντιλαμβανόμαστε για παράδειγμα. Είναι απερίγραπτα των απερίγραπτων αυτά που θέλουν. Ναι. Δεν περιγράφονται. Σαν άνθρωποι όμως, για να δοξάσουμε τον Κύριο, το όνομά του, λέμε αυτά που λέμε. Δεν έχει άλλο νόημα παραπάνω. Ναι, λέει ο Πατήρ Παΐσιος, αυτά που περιγράφουμε από τους Αγίους ειδικά, μπορεί να τα έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές. Άμα τα ακούς έτσι, ακούς λάθος. Άμα πεις, είναι η πρώτη φορά που τα ακούω, γιατί από αυτά αγιάζομαι, τελείωσε. Και η Εκκλησία κάνει λειτουργία κάθε μέρα. Η ίδια λειτουργία γίνεται. Δεν αγιάζει. Το ίδιο γίνεται και με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, το ίδιο με το κήρυγμα. Δεν κριτικάρω το κήρυγμα. Δεν κριτικάρετε. Γιατί δεν είναι δικό του πύρο κήρυγμος. Προχωράω παραπέρα. Η γέννηση του Κυρίου συνέβη στη Βηθλέμ. Έχουμε τον τόπο. Το φωνάζει η Βηθλέμ. Και θα το φωνάζει μέχρι συντελείας των αιώνων. Εδώ γεννήθηκε ο Χριστός και πουθενά αλλού. Εδώ έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Εδώ τον έψαλαν, τον τραγούδησαν οι ποιμένες με τις φλογέρες. Εδώ τον έψαλαν άγγελοι, τον ήμισαν αρχάγγελοι, τον ανήμισαν χερουβίμ, σεραφίμ και ούτω καθεξής. Εδώ έγινε το μεγάλο γεγονός. Εδώ προσκύνησαν οι μάγοι.
Υπάρχει ένα οράμα. Το δοξαστικό των Χριστουγέννων. Τι. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Είναι όμως και... Ουρανός αυτό, η γη αυτό, ναι. Το πύλιο αυτό, η μάγκη αυτό, η ποιμένη... Εμείς, και λέει μετά εμείς δόξας, το... Πες το, πες το. Η δοξολογία έτσι, ναι. Έτσι μπαίνει. Αλλά υπάρχει και μια υπακοή, νομίζω είναι, που μιλάει ότι την εποχή εκείνη, αυτή που ξεκίνησε από την Περσία, οι τρεις μάγοι, για να του προσφέρουν τα τίμια και άγια δώρα, ήταν οι πιο εκλεκτοί μες στον κόσμο. Βεβαίως. Υπάρχει ανθρωπάρχη, απαρχή των εθνών τους ονομάζει. Βεβαίως. Απαρχή, οι μάγοι ονομάζονται, απαρχή, θα το εξηγήσω τι σημαίνει απαρχή, των εθνών. Δηλαδή, κορυφαίοι. Δηλαδή, ό,τι πιο εκλεκτό από περιεχόμενο ψυχής είχε να δώσει ο κόσμος που να πάει να την προσκυνήσει ήταν οι μάγοι. Από το ιδωλατρικό κόσμο μιλάω τώρα. Ιδωλατρικό. Δεν έχει την ίδια έννοια η λέξη μάγος με αυτό που λέμε σήμερα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Πιθανόν βασιλής, πιθανόν αστρολόγοι που με ρωτούσαν τα. Ναι, τα άστρα. Το γεγονός είναι ότι συνεργάστηκε ο Θεός μαζί τους. Όταν λέμε συνεργάστηκε ο Θεός. Η οικονομία. Το άστρο που έβλεπαν στον ουρανό. Δεν ήταν άστρο. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ναι, και το Πνεύμα του Άγιου. Ναι, έτσι λένε ο Άγιος Χρυσόστομος. Κατεύθυνε την πορεία, κατεύθυνε την πορεία. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, η Παναγία λοιπόν Μητέρα, που ήταν το καθαρό δοχείο, υποδέχθηκε εκείνον που είναι καθαρότερο και από τον ίδιο. Λαμπρότερος και από τον ίδιο. Τον δέχθηκε η Παναγία μέσα της. Ξέρετε κάτι, στο πρόσωπο της Παναγίας λένε οι φυσικοί νόμοι τέρμα, δεν λειτουργούμε. Μυστήριο ξένο. Ψάξτε να βρείτε τη λειτουργία των νόμων σε εσάς. Σε εσάς ισχύει ο νόμος της γέννας, σε εσάς ισχύει η σύλληψη, σε εσάς ισχύει ο χρόνος, σε μένα σταματάνε όλα αυτά. Δηλαδή πιο απλά. Δεν γέννησε επειδή η Παναγία ήταν εκείνη που γνώριζε το γεγονός θα γεννήσει. Δεν το γνώριζε καν η Παναγία αυτό το πράγμα. Άλλωστε εξέφρασε την απορία πώς έστελνε τούτο, πώς θα γίνει αυτό, να συλλάβω εγώ και να γεννήσω. Λέει ήταν Θεού το βούλημα. Θεού το βούλημα. Δηλαδή, βουλή Θεού. Και όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης. Σταματάνε οι φυσικοί νόμοι. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος, ήργησεν οι φύσεις. Σημαίνει, σαν να είναι η φύση ένα μηχάνημα και να λειτουργεί. Στην Παναγία λέει, σταματά η λειτουργία του μηχανήματος, η φύση. Εδώ μπαίνει η χάρη του Θεού, εδώ λειτουργεί ο Θεός στο βούλημά του και η βουλή του Θεού λέει «Η βουλήθη, η δυνήθη, κατήρθεν και έσωσεν». Το παραλάβαμε μια φορά. «Η βουλήθη, η δυνήθη, κατήρθεν και έσωσεν». Το εξηγώ. Ο Κύριος μας και Θεός μας θέλησε η βουλήθη. Η δυνήθη είχε την παντοδυναμία και έγινε άνθρωπος. Η δυνήθη κατήλθε, κατέβηκε και έσωσε. Και μας έσωσε. Ήρθε για να σώσει όλο τον κόσμο. Να μην μείνει έξω κανείς. Τώρα κάνω μια παρέμβαση. Μια μοναχή ρωτάει τον Άγιο Παΐσιο και του λέει «Γέροντα θα σωθώ», όπως έχουμε όλοι μας το ερώτημα αυτό. «Καημένη», της λέει, «αντί να κλαις που θα πάνε τόσοι στην κόλαση, μου λες αν θα σωθείς εσύ, το πρόβλημά σου είναι να κάνεις προσφυγή να κλαις για εκείνους που θα πάνε στην κόλαση, που είναι η πλειονότητα της ανθρωπότητας». Φοβερό πράγμα. Και εμείς λέμε «θα σωθώ», το λέμε τόσο άνετα, λες και το πρόβλημα είμαστε εμείς μόνο. Δηλαδή, λειτουργούμε σαν να είμαστε
μονάδα χωρίς να υπάρχει σώμα κοινωνικό. Λάθος, πέρα για πέρα. Και εσείς που προσευχόσετε και εμείς στην Εκκλησία μαζί, υπέρ του σύμπαντος, όπως μου λέτε. Υπάρχει εδώ μια κοινότητα, μια ρότα. Και ο Χριστός που γίνει άνθρωπος, κλείνει μέσα στο δικό του σώμα όλα τα ανθρώπινα σώματα. Όλα. Μην το ψάχνετε. Εκεί δεν ψάχνετε αυτά. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το κλείνω το στόμα μου και το μυαλό μου σταματάει, δεν περιεργάζομαι ότι έχει σχέση με τη βουλή του Θεού. Ο Θεός ήθελε και έτσι έγινε. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε αφού δεν μπορούμε να βρούμε τα δικά μας. Θυμάμαι και το πατέρα Πορφύριο που κάποιος από την Αμερική, γιατρός, έλεγε είμαι άθεος και του κάνει πήγε τον πατέρα Πορφύριο, θα κατάλαβε γιατί το λέω, και έλεγε δεν υπάρχουν δύο πράγματα. Κάποτε τον έφερε τα βήματα στον πατέρα Πορφύριο και μόλις τον είδε του λέει εσύ είσαι που θέλεις να δεις το Θεό, του λέει, θα πας στην Αμερική, στο σπίτι σου εκεί, στη δυτικά θα σκάψεις. Θα βρεις έναν φορέα που τόσο χρόνια δεν το βλέπεις και άμα το βρεις έλα να τα πούμε, του λέει. Εσύ δεν βλέπεις τη μύτη σου μπροστά, του λέει, το Θεό δεν θα δεις, του λέει. Εμείς από την άλλη μεριά λέμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς σκέπτεται ο Θεός. Σε αυτά δεν υπάρχει πώς η Παναγία έμεινε παρθένος, πώς συνέλαβε η Παναγία, πώς λειτουργήσε όλο το σύστημα της οικονομίας για να σωθούμε εμείς. Ανήκει μονάχα πού? Στο αρχείο του Θεού. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Μπαίνουμε μέσα και το ελέγχουμε. Ανήκει στο αρχείο του Θεού. Είναι έτσι υπέρ. Ήθελε, έτσι έκανε. Λέγεται υπέρλογο, όχι παράλογο. Πώς? Είναι υπέρλογο, όχι παράλογο. Υπέρλογο και, ο υπέρλογο και όχι παράλογο. Δεν λειτουργήσε άλλη υπόθεση. Συγγνώμη, δεν το ψάχνουμε λοιπόν το μυαλό μας, αφού δεν βλέπουμε και το πατέρα Πορφύριο, δεν βλέπουμε τη μύτη μας μπροστά. Τώρα, να έρθουμε σε αυτά που μας δίνουν οι γραφές, να πάρουμε μια χειροπιαστή απάντηση στο θέμα που έχετε εσείς χωρίσει. Κοιτάζω και βλέπω μπροστά στα πόδια του Χριστού μία γυναίκα πόρια, να του πλένει τα πόδια. Τη ρωτάω, εσύ γυναίκα, τι γυρεύει στα πόδια του Χριστού? Γιατί του πλένει τα πόδια με τα δάκρυά σου? Ξέρετε ποια απάντηση παίρνω? Δεν μπορούσε άλλος, δεν είχε τη δύναμη να μου πει, σήκω γυναίκα επάνω, εγώ είμαι εκείνος που θα σου καθαρίσω την ψυχή. Δεν υπήρχε άλλος. Πλησιάζω τους μαθητές του Χριστού, τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τι κάνετε εδώ, τους ερωτώ. Και μου απαντούνε, ψάρια πιάνουμε, ψαράδες. Και τι δουλειά έχετε με τον Χριστό εσείς? Τι θέλετε κοντά στον Χριστό? Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Ποιος άλλος μπορούσε να πει? Ποιος άλλος μπορούσε να πει? Εσάς τους αγράμματους φαράδες, θα σας κάνω να ψαρεύετε αλλήλεις ψυχές ανθρώπων. Ψυχές ανθρώπων. Πάω πάρα πέρα ακόμα. Βλέπω κάποιον, αλλά που είχε καρδιά καλή, φαίνεται αυτός, θα το εξηγήσω και τώρα αυτό το πράγμα, καρδιά καλή, να κάθεται να κάνεις πράξεις, να είναι αρχιτελώνης, αρχιτελώνης, αλλά τον πλησιάζει ο Χριστός και του λέει, για σένα Κύριε, αυτά που έχω μαζέψει τα κάνω σκόνη. Μόνο εσένα θέλω να δω. Τα κάνω σκόνη Κύριε. Αρχιτελώνης. Είναι σαν να λέμε ότι αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα σήμερα, που μας τυρανάνε πέρα για πέρα, που μας βασανίζουν, που μας τα τρώνε όλα, που εξαιτίας που πεθαίνουν μικρά παιδιά, που εξαιτίας τους αυτοκτονούν άνθρωποι, εξαιτίας πατρίζονται από την Ελλάδα, τα νιάτια φεύγουν και μένουν οι γέροι στην Ελλάδα μέσα, είναι σαν να πει κάποιος από αυτούς,
Ξέρεις, εγώ έκανα κλίματα και αγαπάω τον Σάββατο και πέρα. Ο αρχιτερός Ματθαίος, δεν είναι. Ναι, ναι. Εγώ, Κύριε, μαζί σου έρχομαι. Τα και τα χρήματα και τα πάντα. Μα ξέρεις, αν έρθεις μαζί μου, θα σου θυμίσω ότι εγώ, όταν γεννήθηκα, δεν είχα ρούχα. Αν έρθεις μαζί μου, θα δεις ότι δεν έχω σπίτι να μείνω. Τι είπε στον Αιανία, αλόπεκες τα πουλιά του, τα πτηνά του ουρανού, φωλεούς έχουσι, ή αλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πτηνά κατασκηνώσεις. Ο δε ιός του ανθρώπου, που και έχει που την κεφαλή κλείνει. Άκουσε, άμα τα αντέχεις αυτά, έλα. Τα αντέχεις, έλα μαζί. Εγώ, ο βασιλιάς του ουρανού, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω που να μείνω. Ακόμη, να αναδιάσω, θα σταματήσω σε μία γυναίκα βρώμικα, όσο δεν παίρνει άλλο, γνωστή σε εμάς, βρώμικες δεν παίρνει άλλο. 40 χρόνια στην πορεία, 45 έξω πόσο έχει, είχε η γιαγιά Μαρία η σημερινή ηλικία, και σε μια στιγμή λέει, «Στοπ Μαρία, ανήκει στον Χριστό, αλλά τόσο στην έρημο. Αντέχει στην έρημο μια γυναίκα μονάχη της. Κύριε, σε ρωτώ, γιατί ήρθες στον κόσμο?» Η απάντηση, ρωτήσατε αυτούς που κάλεσα. Λίγο προηγουμένως ανέφερα, 1, 2, 3, ρωτήσατε τους. Γιατί δεν συστέμω, για να σώσω τον άνθρωπο. Στο Ευαγγέλιο μέσα, τη Μεγάλη Εβδομάδα διαβάζετε, τόσο συγκινητικά και λέει, ου κήλθον κρίνε τον κόσμο, αλλά σώσε τον κόσμο. Ήρθα για να τον σώσω τον κόσμο. Αν ξέραμε τι μεγαλία μας περιμένουν. Γέροντα, λέει ένας γέροντας στον άλλο, για να του δώσει δύναμη στην έρημο. Αν ήξερε ο Αβραάμ που τον κάλεσε ο Θεός για να θυσιάσει το παιδί του τον Ισαάκ, αν ήξερε ο Αβραάμ, τι τον περίμενε εκεί πάνω, όχι ένα Ισαάκ, όχι ότι έπραξε ο Αβραάμ θα έπρατε, αλλά πολύ περισσότερα από εκείνα που έκανε, θα έκανε για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί γεννήθηκε ο κόσμος, για να μας ανοίξει τα μάτια. Δεν είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, δεν είναι το φως του κόσμου, δεν είναι ο γιατρός μας, δεν είναι η δύναμής μας. Δεν είναι εκείνος που μας είπε προχώρα και εγώ είμαι πάνω σου. Εκεί στην Κόρινθο κάποια στιγμή τον κούρασαν οι Κορινθοί τον Απόστολο Παύλο. Άλλο πάλι εκείνο. Άλλο πάλι εκείνο. Να φανταστεί κανείς ότι ήταν φωνιάς ο Απόστολος Παύλος. Φωνιάς. Μανιακός φωνιάς. Αλλά με την ιδέα ότι προσφέρει έργο. Το άλλαξε τα γρανάζια και είπε, δεν είναι έργο αυτό να σκοτώνεις. Λοιπόν, εκεί στην Κόρινθο τον κουράσανε και ήθελε να φύγει. Στοπ, του λέει, κάτσε εδώ, ουδείς επιθύσετε του κακόσεσε. Κανένας δεν θα τολμήσει να σου κάνει επίθεση, να σε κακοποιήσει. Είμαι μαζί σου. Και κάθισε 1,5 χρόνο ακόμη στην Αίγυπτο. Γιατί το λέω αυτό, για να δώσω να καταλάβουμε ότι τα βήματά μας, την αναπνοή μας, τη ζωή μας είναι κατευθυνόμενα. Δεν είναι άντε έτυχε κάθε άλλο. Ζει εν εμοί ο Χριστός. Ζω δε ο κέτι εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζει σε μένα είναι ο Χριστός, δεν ζω εγώ. Θέλω να επισημάνω ορισμένα πράγματα ακόμα και να τελειώσω το λόγο, γιατί τελείωσα ήδη, πέρασε η ώρα.
στην πρώτη δημιουργία, στην πρώτη δημιουργία, όταν έκανε τον Αδάμ και την Εύα. Αν δεν είχε δημιουργήσει προηγουμένως, φτιάξει ο Θεός προηγουμένως τον πυλό, δεν θα έκανε τον άνθρωπο. Καθαρά πράγματα, λέει ο Ρώτης Όστομος, από εκεί τα έχω πάρει. Στη δεύτερη δημιουργία, αναδημιουργία, δηλαδή στη σωτηρία τη δική μας, εάν δεν υπήρχε το δοχείο, η Παναγία, για να γεννηθεί ο Υιός της, δεν θα είχαμε σωθεί. Η Παναγία είναι το πρόσωπο μετά τον Κύριο, το δεύτερο μετά την Τελεία Τριάδα, που το δοξάζουμε σε αιώνας τον αιώνα. Γιατί λέγει ότι τον είδε ο προφήτης Ισαΐας, τη θεότητα την είδε να είναι σε θρόνο υψηλό και επιρμένο. Δηλαδή για να δώσει πόσο ψηλά και πόσο δόξα είχε, λέει σε θρόνο υψηλό και υψηλό, αλλά μόνο υψηλό και πάρα πολύ υψωμένο, επιρμένο. Εκεί λοιπόν καθότανε ο Υιός του Θεού. Και από εκεί κατέβηκε κάτω στη γη και ταπεινώθηκε σαν τον Ιβάν το Τρομερό. Ναι. Και όχι μόνο, πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να συλλάβει το δικό μας μυαλό. Αύριο, μεθαύριο, παραπέρα, ο Θεός γνωρίζει πότε εμείς θα φύγουμε από τον κόσμο. Το γνωρίζει. Είναι έτοιμο αυτό στο δικό του το κομπιούτερ. Στο δικό του το κομπιούτερ. Ξέρετε κάτι, θα είναι κρίμα, εσείς είστε ευγενείς ψυχές, καλή γη και ακούτε από ό,τι βλέπω ευχάριστα και με μάλιστα με ικανοποίηση το Λόγο του Θεού. Αλλά όταν φύγουμε θα υπάρχει και θα λέει stop, εσείς, εγώ ήρθα και μου κλείσατε την πόρτα, μου την κλείσατε την πόρτα. Και μου κάνει εντύπωση που όλοι οι ιερείς συγγραφείς, όταν μιλάνε για τη γέννηση του Κυρίου, δεν λένε ότι κατευθείαν κλείσαμε την πόρτα του Κυρίου. Όχι, αλλά ήμουνα πεινασμένος, αλλά ήμουνα άρρωστος, αλλά ήμουνα στη φυλακή, αλλά ήμουνα γυμνός και εσείς με περιποιηθήκατε. Αυτούς θα τους περάσει μέσα. Και σεβάστηκαν την Αγία Γέννηση του Κυρίου και την αναγέννησή τους που έκανε ο Κύριος σε κάθε άτομο στη γη. Και ακόμη το αντίθετο. Και αλίμονο σε εμάς, γιατί λέει έρχεται, ήρθε μία φορά και είναι αυτή που μιλάμε τώρα. Έρχεται κι άλλη μια φορά. Αλλά λέει ο προφήτης Ισαΐας και προσέξτε το αυτό και δέστε το αυτό. Δεν είναι δικό μου, του προφήτη Ισαΐα. Την αχθήσετε η οικουμένη, θα την αχθεί η οικουμένη ως η ελαία, όπως η ελιά. Θα την αχθεί, προσέξτε αυτό το πράγμα, που σημαίνει κάποιο κακό μεγάλο θα έρθει και θα φύγουν ζωές πολλές, αλλά θα μείνουν και μερικές σαν την ελιά επάνω που μένει. Μερικές σαν την ελιά. Και για ποιο λόγο? Γιατί ήρθε στη γη και δεν τον είδαν. Κήρυξε και δεν τον άκουσαν. Περπάτησε και δεν τον ακολούθησαν. Του είπαν φύγε, είσαι άγνωστος, δεν σε θέλουμε. Εύχομαι η γέννηση που έρχεται να μας κάνει έτσι ώστε να πούμε Κύριε όπου βρίσκομαι, και σε σούπερ μάρκετ και στον δρόμο και δεξιά και αριστερά, ένα έχω να πω, και τελειώνω. Ξέρετε τι κάνανε στον καιρό, στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Μας είπανε, πάρτε 5 δεκάρες και αδειάστε από εδώ μέσα το περιεχομένο σας, τη συνείδησή σας, το πιστεύω σας, τα ιδανικά σας. Και είπαμε, μπράβο, πάρτο.
προσωπικά δεν μιλάω, με καταλαβαίνετε. Μιλάω γενικά. Μα και πήραμε τα χρήματα και πουλήσαμε το περιεχόμενο. Τώρα έρχονται και λένε, α, δεν είμαστε ευχαριστημένοι να σας δώσουμε και να μας δώσετε. Θέλουμε και αυτά που σας δώσαμε να πάρουμε. Να μείνετε χωρίς να τρώτε, χωρίς να φάτε, χωρίς τίποτα και χωρίς συνείδηση. Αυτό έγινε τόσα χρόνια. Εύχομαι ο αγιαλυθής Κύριος να μας φωτίσει πέρα για πέρα και να ζήσουμε Χριστούγεννα με Χριστό. Με Χριστό. Την ευχή σου να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ευχαριστώ. Και μου δώσετε ό,τι ωραιότερο από συγκίνηση και από χαρά υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα για πέρα. Στο σκούρα σας γνώμη. Έχετε να κάνετε μια ερώτηση. Αν θέλετε κάνουμε κάποια ερώτηση που τυχόν θέλετε ή να προσθέσετε ή να σχολιάσετε ή δεν καταλάβατε κάτι. Είναι πράγματι σωτηριώδες το γεγονός της γεννήσεως, σπουδαίος και ο ρόλος της Παναγίας, αλλά να πούμε και το άλλο, ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα με Χριστό όπως είπατε. Γιατί αυτό είναι η ουσία. Αυτό να κάνω φορκλόρ. Τόσο χρόνια κάναμε Χριστούγεννα με πάρτι, με το έργο, τώρα αυτά τα πήρε πίσω ο Βήπο προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι όταν θα πάμε τα Χριστούγεννα να γιορτάσουμε όπως ήθισε. Πάμε και νύχτα μας, τα 5 ώρα. Βέβαια, δεν πάμε, τι άλλο. Και ακούμε τα ωραία αυτά καθίσματα. Δεν παραβάζω. Δεύτερο, είδαμε πιστή που γεννήθηκε ο Χριστός. Και το άλλο πάλι το υπέροχο. Όλα τα λόγια είναι φοβερά. Και ο κανόνας και όλα, όλα. Αλλά αυτό που μου άρεσε από μικρό παιδί, όταν λέγαμε την Ενάτη των Κεταβασιών, μυστήριο ξένων, ωρό και παράδοσο. Ουρανότη, ναι. Τι ωραία λόγια. Τι ωραία λόγια. Για να αναρωτηθούμε, εντάξει, η Παναγία έδωσε το σώμα της και γεννήθηκε ο Χριστός. Η γη, το σπήλαιον, οι μάγοι, τα δώρα κλπ. Εμείς τι έχουμε να δώσουμε στον Χριστό αυτή τη δόση. Ένα. Και δεύτερο. Θα έχουμε καταστήσει τον εαυτό μας τόσο καθαρό ή βάσει τόση, θα έχουμε προετοιμάσει το σώμα μας να δεχθεί το γεννηθέντα Χριστό σαν μια, ας το πούμε πάλι, φάτνη, ας το πούμε πώς, όπως λέγεται. Έτσι. Θα είμαστε ή απλά θα πάμε κατά τα Ιωθώτα. Εδώ είναι το θέμα. Γι' αυτό και προετοιμάζει η Εκκλησία, γι' αυτό περνάει το 40ήμερο αυτό. Προετοιμαζόμαστε, εξαγνιζόμενοι, εξομολογούμενοι, έτσι προσευχόμενοι όλα αυτά, πολεμώντας και τα πάθη μας, για ποιο λόγο, για ένα λόγο. Για να έχει, όταν θα έρθει η μέρα αυτή των Χριστουγέννων, εδώ μέσα να γεννηθεί πραγματικά ο Χριστός. Αυτό θα πει Χριστός γεννάται για μένα, για σένα, για τον καθένα. Κατά τα άλλα, αν δεν γίνει αυτό, είναι να κάνουμε Χριστούγεννα σαν τα Χριστούγεννα των άλλων. Τις βιτρίνες. Πήγαμε εκεί, στολίσαμε ένα δώρο, πήραμε αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Η ουσία αυτή είναι. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο. Αυτό είναι το Χριστούγεννα με Χριστό. Του Πατρός Παϊσίου. Πάθη και αρετές. Γιατί δίνει και βιβλίο παππούλης. Πάθη και αρετές. Τους θα λέω, πάθη και αρετές. Εκεί μέσα όποιος έχει όρεξη και σταθεί με υπομονή και διαβάσει μία, δύο, τρεις, θα δει αυτομάτως να αλλάζει ο εαυτός του και από πάθη θα γίνουν αρετές αυτά που έχει μέσα του. Το λέει τόσο, μας μαθαίνει πώς είναι η λειτουργία εδώ μέσα και ότι αυτό εδώ παππούλι, αυτό εδώ που έχουμε, αυτό το μυαλό, από την ημέρα που έπεσε ο Αδάμ και η Εύα, πάει στραβά. Δεν πάει ίσια. Και εμείς λέμε ότι πάει ίσια. Δεν πάει ίσια. Πάει στραβά. Πρέπει να το μάθουμε να πάει ίσια. Γιατί ζει αφύσικη ζωή. Φυσική ζωή είναι μετά στο Χριστό. Τελείωσε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τη ροπή προς την αμαρτία. Ναι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Τίποτα δεν έχετε να ρωτήσετε.
Ευχαριστώ πολύ. Ή όλα τα καταλάβατε ή δεν καταλάβατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Πάντως ευχαριστούμε τον κύριο Αδάμ. Από παιδάκι του Δημοτικού είναι, έχει άγια ψυχή. Ωραία, μάλιστα. Έτσι σας γνώρισα και εγώ νέο παιδί. Εγώ ήμουν 9 τότε. Και έτσι τον βλέπω και σήμερα. Και με μεγάλη συγκίνηση. Και τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αδάμ. Και για όσα μας είπε τόσο παραστατικά. Να τόσο ουσιώδη. Τον ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου και ελπίζω και όλοι εσείς. Να το ευχηθούμε μέσα την καρδιά μας καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Αμήν, για όλους, αμήν. Ευλογημένη χρονιά για όλο τον κόσμο και για τον καθένα σας προσωπικά και για τον κύριο Δαν. Ευχαριστούμε εγώ. Να πούμε ότι η επόμενη ομιλία θα την κάνει ο πατήρ Νικόδημος. Είναι άνθρωπος και χρόνος και θα γίνει στις 16 το Γενάρη, 6 ώρα. Πάλι στον ίδιο χώρο κλπ. Στο βάθος υπάρχει ένα κέρασμα, όσοι επιθυμείτε. Παπαγιάννη, να μιλήσει λίγο η Σοφία. Ναι, έλεγε η Σοφία μου. Ήθελα να πω ότι μπορεί να είναι γνωστά μας, πολλές φορές όμως, είστε ένας ομιλητής, όντως όπως σας περιέγραψε ο πατήρ Ιωάννης, που με την απλότητά σας μπορέσαμε και κατανοήσαμε πιο βαθιά τα νοήματα αυτά της γέννησης του Χριστού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να ακούσω έναν τέτοιο ομιλητή. Σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης ευχαριστώ πολύ όλους όσοι είναι εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Και καλά Χριστούγεννα όπως τα είπατε. Και καλές γιορτές. Τώρα να πούμε και το άλλο. Γιατί είσαι γιατί γίνατε ωραία. Όταν ήμουν να... Πες το. Όταν πρωτοϋπήρξα, γιατί δεν είχαμε για χρόνια μαθητής του, ήρθε μια μέρα, ήταν να πούμε τους μικρούς προφήτες που λένε, τον 12 πρόφητο. Για πες το παππούλι. Και ήταν 12 ονόματα. Άντε εγώ τώρα να θυμηθώ, Σιέα, Μος, Μιχαήλ, πω. Και πού λέω, μη με ρωτήσεις, σήμερα κάηκα. Όχι, δεν είχα διαβάσει. Ήμουνα... Διάβαζε, πρόθεσε. Αλλά δεν μπορούσα να τα συγκρατήσω. Πρόθεσε, πρόθεσε. Ναι, ναι. Και σαν να είπα, κοίταξε εμένα ρωτάτε. Με το που μπαίναμε μέσα, ζαρμπής. Πες μου, παιδί μου, την πρώτη τετράδα των προφητών. Του λέω με τη σειρά, όπως το λέει το βιβλίο. Ήθελα να τα πω έτσι ανάκατα. Πες τα όπως τα έχεις μου. Προσπαθούσα από εδώ, από εκεί, τίποτα. Μου λέει 200 φορές τιμωρία. Πιάνω κι εγώ. Έκλωσα 10, 20, 30, 40, κουράστηκα. Και μου λέει ένας συμμαθητής μου, ο οποίος είναι... Πώς λέγεται. Τέλος πάντων, ο Κώστας από Πηγιάννακος. Δεν παίζει ένα καρπούνα από κάτω μου λέει. Άκου τώρα μυαλό. Που με έπεισε με την πρώτη ότι δεν το καταλάβει. Λες και την άλλη μέρα το είδε, αλλά τότε εκεί να δείτε την ευγένεια του ανθρώπου, το είδε, δεν μου είπε τίποτα. Εντάξει. Αλλά τα είχα μάθει όμως, πολλές φορές. Έπρεπε να τα γράψω 200, έπρεπε 50, το είχα μάθει ήδη. Μου λέει, τουλάχιστον τα έμαθες, μου λέει. Βεβαίως, πες. Όσοι έμως μοιχείας ιουή, ο διού ιουνάς να μου μαγκούμε, αγίου, μέχρι τώρα τα βιβάζω. Στο πανεπιστήμιο τι έγινε. Ναι. Όταν το συνάντησα με φοιτητής τότε, του λέω αν είμαι φοιτητής εκεί, σε σένα το οφείλω. Είναι πώς έρχονται τα πράγματα. Έτσι, ρίχνεις το σπόρο και δεν λες με τα φυτρώσει. Γι' αυτό και εσείς, με τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, πέστε την καλή κουβέντα, την νουθεσία, ρίχτε την. Και θα έρθει η ώρα που θα φυτρώσει. Δεν τα είπες όλο. Με σταματάει με τα φοιτητής. Στον δρόμο, να τελειώσω αυτό που έχεις στη μέση. Στον δρόμο σταματάει, κύριε καθηγητάς, σας ευγνωμονώ για τίτλο. Γιατί με βάλατε, έγραψα τόσες φορές και τα έμαθα. Πάω λέει στο πανεπιστήμιο και λέει ο καθηγητής, βάζει λέει στη σειρά τη τετράδα, τη διάβαζε και πίστανε πες στους προφήτες. Δεν ήξερε. Στον δρόμο δεν ήξερε, στον δρόμο δεν ήξερε. Και σε μένα βρρρρρρρ, μπράβο. Έτσι. Σας ευχαριστούμε για όλα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για ανάμνηση της αποσύνης βραδιάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να μας θυμάσαι. Ναι, τι κάνει. Καλά είναι. Είναι εγώ πως θα έπρεπε μια μαθητριά μου εδώ πέρα. Μόνο μανάδες. Ναι. Και την κυρία από εδώ. Φέρτε εδώ πέρα τα κορίτσια, παιδιά. Κεράστε λίγο. Ένα νεράκι, κεράστε. Από ένα δέντρο. Έχει τη δύναμη ο λόγος να περνάει μέσα και αυτή είναι η ουσία. Όπα, τι έχει. Τι έγινε, Μαρία. Προσέξτε. Τι μου κάνει. Προσέξτε. Καλά είναι. Και εγώ χάρηκα. Χρόνια. Τι γινόμαστε κάθε φορά. Ναι. Κεράσε εδώ λίγο, το δάσκαλο. Τα κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, το πρωί. Το πρωί. Και το απόγευμα Δευτέρα και Τρίτη. Μόλι είναι η πρώτη μου γενιά στο Σαββατοκύριακο, αμέσω θα πούμε Δευτέρα, Τρίτη πρωί και Δευτέρα, Τρίτη απόγευμα. 4:30. Επειδή είναι λίγη ώρα το απόγευμα, για να προλάβουμε. Καλή να το προλάβουμε. Μαρία, Ευχαριστώ.